Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εκ μέρους της κομματικής οργάνωσης Σαντορίνης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή πρώτη εκδήλωση για τις εκλογικές αναμετρήσεις που έχουμε μπροστά μας σε δήμους, περιφέρειες και τις ευρωεκλογές και τις βουλευτικές εκλογές, όποτε και αυτές κακοποιηθούν. Θα ήταν υποκρισία να μιλούσαμε για τις τοπικές εκλογές χωρίς να αναφερθούμε στο γενικό πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτές διεξάγονται. Και γιατί αυτό? Γιατί οι Δήμοι είναι πραγματικά το μακρύ χέρι της κεντρικής διοίκησης. Είναι οι θεσμοί μέσα στους οποίους υλοποιούνται όλες οι αντιλαϊκές πολιτικές, μέσα από όλες τις αναδιαρθρώσεις Καποδίστριας, Καλλικράτης και τώρα Κλεισθένης, δημιουργείται όλο και στενότερος ενακαλισμός κυβέρνησης και Δήμων. Γι' αυτό εδώ και πολλά χρόνια δεν κάνουμε πλέον λόγο για τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά για τοπική διοίκηση. Τελευταία δε, όλο και περισσότεροι αποδέχονται αυτή τη θέση μας, παρότι αναμασάνε ακόμα τα περί ανεξαρτησίας και αυτονομίας των Δήμων, αλλά για άλλους λόγους. Και ποιο είναι αυτό το γενικό πολιτικό πλαίσιο? Αυτές τις μέρες έχουν κλείσει 4 χρόνια αντιλαϊκής αντεργατικής πολιτικής, που συνεχίστηκε από εκεί που τη σταμάτησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας μαζί, πολιτική που συνεχίστηκε τώρα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα πιο αποτελεσματικά για το μεγάλο κεφάλαιο. Μονιμοποιώντας όλους τους εφαρμοστικούς νόμους των δύο πρώτων μνημονίων, φέρνοντας και ένα τρίτο μνημόνιο που ψηφίστηκε από όλα τα αστικά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, Ένωση Κεντρών, ψηφίζοντας εκατοντάδες αντιλαϊκούς νόμους και μεταμνημονιακές δεσμεύσεις έως το 2060, χώρια εκείνες που απορρέουν από τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πετυχαίνοντας έτσι εκεί που οι προηγούμενοι δυσκολεύονταν να πετύχουν. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕ ήρθε να πετύχει εκεί που οι προηγούμενες κυβερνήσεις απέτυχαν. Αυτά είναι τα λόγια του ίδιου του Πρωθυπουργού. Αυτό επαναλαμβάνει συχνά πυκνά. Η πολύ διαφορετική Ελλάδα για την οποία μιλάει σήμερα η κυβέρνηση, η μεταμνημονιακή Ελλάδα, είναι η Ελλάδα της ακόμα πιο άγριας εκμετάλλευσης στους χώρους δουλειάς, της εκτείναξης της ευελιξίας της εργασίας, της μοιρασιάς μιας θέσης δουλειάς στα 2 και τα 3, είναι η Ελλάδα των παγίδων θανάτων στους χώρους εργασίας, των διαλυμένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και του καθορισμού του κατώτατου μισθού με κυβερνητική απόφαση με βάση τον νόμο Βρούτσι Αξιόγλου, είναι η Ελλάδα του ψηλώματος του ασφαλιστικού συστήματος με τον άθλιο νόμο Κατρουγκάλου που ήρθε να προσθεθεί σε όλες τις προηγούμενες αντιασφαλιστικές ανατροπές. Είναι η Ελλάδα με ακόμα πιο χτυπημένα τα δικαιώματα σε υγεία και πρόνοια, με τη φορολογία του λαού να έχει χτυπήσει τα βάρη. Είναι η Ελλάδα των χιλιάδων πληστηριασμών λαϊκών σπιτιών να εντείνονται, η Ελλάδα στην οποία ένα στα 4 νοικοκυριά να μην έχει πετρέλαιο να ζεσταθεί. Και όπου η αντιλαϊκή πολιτική δεν μπορεί να περάσει με την κοροϊδία την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη σε επιστήμη, τότε επιστρατεύεται η καταστολή. Και να τα αγροτοδικεία και τα μαθητοδικεία, τη ομή βία με χημικά και βολίδες πρώτου λάμψης στο ψαχνό, και άγριο ξύλο σε εκπαιδευτικούς και σε συνταξιούχους ακόμα, και ασφαλίτες και αστυνομικοί διευθυντές να σουλατσάνουν κρυφή και φανερή σε συνελεύσεις και σε εκλογές δεκάδων εργατικών κέντρων, ακόμα και το πιο ιερό δικαίωμα της εργατικής τάξης, την απεργία, ακόμα και αυτήν έβαλα στο στόχαστρο, με τον απελποκτόνο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν περιορίστηκαν όμως μόνο στην αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική στο εσωτερικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την επικίνδυνη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και στο εξωτερικό. Την έχει απογειώσει μάλιστα. Καλύτερο σύμμαχο ΗΠΑ δεν είχαν ποτέ στην Ελλάδα. Το λένε ήδη σε κάθε ευκαιρία. Είναι ο προτιμόμενος εταίρος. Ο εταίρος που προωθεί τα συμφέροντά μας, έτσι λένε οι ίδιοι, με τον καλύτερο τρόπο στην περιοχή. Και γιατί να μην το λένε?
αφού αναλαμβάνει να υλοποιεί όλες τις βαριές δεσμεύσεις απέναντι στη ΣΥΠΑ, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμπλέκοντας τη χώρα όλο και πιο βαθιά στα υπεριαλιστικά σχέδια και τους ανταγωνισμούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον λαό. Γέμισε την Ελλάδα με αμερικανονατοϊκές βάσεις και στρατηγία. Έφερε στη Λάρισα κατασκοπευτικά drones, επιθετικά αμερικανικά ελικόπτερα στην Αλεξανδρούπολη. Σχεδιάζει νέα ανατολική βάση στην Κάρδαφο. Αναβαθμίζει το ρόλο της βάσης στη Σούδα. Βάση ακόμα και για ειδικά όπλα, πυρηνικά, στον Άρεξο. Σε αυτούς τους σχεδιασμούς εντάσσεται και το λιμάνι της Σύρου. Οι συχνές επισκέψεις του Αμερικανού πρέσβη, στελεχών του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, η φιλοξενία του Αμερικάνικου πολεμικού καταμαρά και το πέρασμα του ναυπηγείου σε αμερικάνικα συμφέροντα, μόνο μηνύματα σταθερότητας και ασφάλειας για τη γειτονιά μας δεν είναι και αποτελούν πρόκληση για το κυκλαδίτικο λαό. Επιπλέον, στήριξε και στηρίζει υπεριαλιστικούς πολέμους και επιβάσεις, συμμετέχει στους σχεδιασμούς περικύκλωσης της Ρωσίας. Έκφραση αυτής της πολιτικής είναι και η Συμφωνία των Πρεσπών, που υπηρετεί την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνία που ήθελε και επέβαλε με κάθε τρόπο όλη η αφρόκρεμα των πολεμοκάπηλων χωρών και οργανισμών που έχουν στείλει τον εθνικισμό και το θάνατο στα Βαλκάνια. Μια συμφωνία που διατηρεί όλα τα λειτουργικά στοιχεία και καλλιεργεί τον εθνικισμό και στους δύο λαούς. Μια συμφωνία που ενώ υπαγορεύονταν από τον ΝΑΤΟ, ενώ πρώτα απ' όλα χαιρετίστηκε από τον Τραμπ, από τη Μέρκελ, από τον Σόντερμπεργκ του ΝΑΤΟ, είχαν το θράσος από την κυβέρνηση να τη χαρακτηρίσουν και αντιυπεριαλιστική. Αυτό που απέδειξε περίτρανα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η καπιταλιστική οικονομία έχει τους δικούς της νόμους που απορρέουν από το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους και ότι αυτοί οι νόμοι βρίσκουν πάντα τον δρόμο τους όποιος κι αν είναι στο τιμόνι της αστικής κυβερνητικής διαχείρισης. Από την πρώτη στιγμή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έλεγε ότι οι ράγες είναι συγκεκριμένες, άσχετα με το ποιος είναι ο μηχανοδηγός, και καλούσε τον λαό να μην εκλογήσει στην επιλογή του τιμονιέρου. Σήμερα, με τα όσα μεσολάβησαν, ο λαός μπορεί να βγάλει συμπεράσματα πολύτιμα στον αγώνα του για να διεκδικήσει όσα έχασε τα προηγούμενα χρόνια και πολύ περισσότερο να διεκδικήσει την ικανοποίηση των δικών του σύγχρονων αναγκών. Με φόντο λοιπόν τις τρεις κάλπες για δήμους, περιφέρειες και Ευρωβουλή, θα στηθούν ξανά νέα από τους ανατολιστικά δίποτα, νέα επιβιαστικά διλήμματα. Όλες οι άλλες παρατάξεις θα σου πούν ότι δεν έχουν καμία σχέση τοπικές εκλογές με τις ευρωεκλογές, ούτε με τη γενικότερη πολιτική που ασκείται όπως την περιγράψαμε παραπάνω. Ότι στις τοπικές εκλογές δεν χωράνε ούτε κόμματα ούτε πολιτικές. Ότι τα τοπικά προβλήματα δεν έχουν σχέση με τα γενικότερα προβλήματα και τις εκλογές της άλλης τάξης. Ότι σημασία έχουν τα πρόσωπα. Ότι οι ίδιοι είναι απομάκρυστοι, αυτόνομοι και ανεξάρτητοι. Τι μεγάλη υποκρισία. Όχι μόνο έχουν άμεση σχέση η τοπική διοίκηση με την κεντρική εξουσία, όχι μόνο οι Δήμοι και οι περιφέρειες πρωτοστατούν στην υλοποίηση της ανάπτυξης προς όφελος του κεφαλαίου, αλλά συμμετέχουν και ενεργά και στο σχεδιασμό αυτών των πολιτικών. Για να δούμε δύο-τρία πράγματα. Αξιοποιούν ή όχι στο έπακρον οι Δήμοι και οι περιφέρειες τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που νομοθετεί η κεντρική εξουσία. Είναι ή δεν είναι αποδεδειγμένα ή υποστελεχωμένα σιγά-σιγά από υπηρεσίες του Δήμου και της περιφέρειας. Γιατί δεν προσλαμβάνουν προσωπικό με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας. Όταν τους ρωτάμε για ποιο λόγο στο Δήμο Θήρας έχουν εκατομμύρια στις τράπεζες και δεν τα αξιοποιούν για μια σειρά έργα που έχουν ανάγκη λαϊκές οικογένειες, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, χώρους άθλησης, απαντάνε ότι δεν έχουν στελεχωμένη τεχνική υπηρεσία για να μπορέσει να επιβλέψει αυτά τα έργα. Έχει λοιπόν ή δεν έχει σχέση η άθλια κατάσταση, η έλλειψη σε τέτοιες υποδομές με την πολιτική απαγόρευση προσλήψεων που επιβάλλουν τα μνημόνια,
οι εφαρμοστικοί νόμοι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ή δεν είναι οι περιφέρειες αυτές που διαχειρίζονται μεγάλο μέρος των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, κατευθύνοντάς το σε έργα και δράσεις για την αναγωνιστικότητα του κεφαλαίου, αφήνοντας, για παράδειγμα, ανέλεκτο όσον αφορά την αντισεισμικότητα το 80% των δημόσιων κτηρίων, σχολείων, νοσοκομείων κλπ. Συθλίβοντας τις λαϊκές ανάγκες σε υποδομές, έργα και υπηρεσίες κάτω από το κανόνα του κέρδους και των επιχειρηματικών ομήλων και την πολιτική κόστους ωφέλους που βλέπει τη ζωή και τις ανάγκες μας ως εμπόρευμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτή που με έκθεσή της εξηγεί ότι η επιλογή των έργων για τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ θα γίνεται με ανάλυση κόστους ωφέλους. Και τι σημαίνει αυτό, το εξηγεί στην ίδια την έκθεση. Ότι με βάση αυτή την ανάλυση δεν μπορεί να επιλεχθεί, για παράδειγμα, ένα αντιπλημμυρικό έργο σε μια περιοχή με σπίτια χαμηλής αξίας, ενώ είναι επιλέξιμο ένα τέτοιο αντιπλημμυρικό έργο όταν θα προστατεύει βιομηχανίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κατοικίες υψηλής αξίας. Εφαρμόζει ή δεν εφαρμόζει η περιφέρεια την επιλογή των έργων από τα προγράμματα ΕΣΠΑ με βάση αυτή την ανάλυση που μόλις σας είπα. Πολλά ακόμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, αλλά φαντάζομαι θα αναφερθούν λιγότερα και οι δύο άλλοι ομιλητές. Η αλήθεια είναι ότι οι τοπικές εκλογές αφήνουν το περιθώριο στους υποψηφίους να κάνουν πως αποστασιοποιούνται από κεντρικές πολιτικές της κυβέρνησης και των κομμάτων τους, και αυτό είναι πολύ βολικό γιατί πρόκειται για πολιτικές αντιλαϊκές που δημιουργούν δυσαρέσκεια σε πλατιά λαϊκά εργατικά στρώματα και δεν θέλουν να συσχετιστούν με αυτές. Όσα πλαστά δίπολα όμως και αστηθούν, φως, σκοτάδι, νέο, παλιό, πρόοδο, συντήρηση, ο λαός έχει αποκτήσει πολύτιμη πείρα και καταλαβαίνει ότι και το φως και το σκοτάδι, και η πρόοδος και η συντήρηση, και το νέο και το παλιό, και όλοι μαζί είναι καβάλα πάνω στο ίδιο τρένο που κινείται στις ίδιες ράγες μιας πολιτικής που δεν μπορεί να ωφελήσει ταυτόχρονα και τα μονοπόλια και τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Γιατί πραγματικά υπάρχει και πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει ένα πραγματικό δίκολο. Και αυτό είναι ή με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το 2019 μπορεί και πρέπει να αποτελέσει χρονιά ενίσχυσης των αγώνων του λαού ενάντια στην πολιτική που γεννά βάσανα για τον ίδιο και πλούτη για τους λίγους, ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Έναν αγώνα για την πραγματική φιλία και συνεργασία των λαών ενάντια στο σάπιο σύστημα που παράγει εκμετάλλευση, φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά. Όλες οι ζωντανές δυνάμεις, αυτοί που αισθάνονται αριστεροί, είναι καιρός να γυρίσουν την πλάτη τους στις παγίδες των ψεύτικων προσδοκιών και της αναμονής, να ξεπεράσουν την παγίδα του μικρότερου κακού που κάθε φορά γίνεται πιο μεγάλο. Να μην ψάχνουν τις διαφορές στους διαχειριστές της ίδιας πολιτικής. Να σκεφτούν τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά, που μπορεί να δώσει όθηση στην οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης. Και η απάντηση σε αυτό είναι η απόφασή του να συμβολευτούν με το ΚΚΕ για να ισχυροποιηθεί παντού, στις τοπικές εκλογές, στις ευρωεκλογές, στις βουλευτικές, στα σωματεία και στο μαζικό κίνημα. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού θα είναι εντολή για σταθερή, χωρίς υποχωρήσεις, υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων για την οργάνωση της πάλης κατά των μονοπωλίων και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για την εργατική εξουσία, τον σοσιαλισμό. Σε αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης μπορεί να εξασφαλιστεί για όλους το δικαίωμα στην πλήρη σταθερή εργασία, να απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι υπηρεσίες αναβαθμισμένες δημόσιας και δωρεάν υγείας, παιδείας και ασφάλισης, να αναδειχθεί η πολιτιστική και αθλητική λαϊκή δημιουργία, να μπει τέλος στη σαπίλα του καπιταλισμού και στα κάθε κορμής κάθε. Να ζήσουμε ειρηνικά σε συνθήκες φιλίας και συνεργασίας με τους άλλους λαούς.
με την ψήφο στο ΚΚΕ ανάβουμε τον αγώνα ενάντια στο φασισμό και τον ρατσισμό, που είναι αγώνας ενάντια στις αιτίες που τους στρέφουν. Στέλνουμε τους εγκληματίες ναζί δολοφόνους της Χρυσής Αυγής ξανά στους οικονόμους από όπου βγήκαν. Οι εκλεγμένοι της λαϊκής συσπήρωσης στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και στο Δήμο Θήρας ήταν μπροστά σε κάθε λαϊκό πρόβλημα. Το ανέδειξαν στα πλαίσια του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων. Έδωσαν μάχες κατά της αντεργατικής αντιλαϊκής πολιτικής. Διεκδίκησαν υποδομές και έργα ανάσας για τον λαό. Αντιτάχθηκαν στην ανταποδοτικότητα, στους φόρους που επιβάλλουν η διοίκηση της περιφέρειας και ο Δήμος. Γι' αυτό σας καλούμε να δώσετε δύναμη στους συνδυασμούς λαϊκής συσπήρωσης, τόσο στην περιφέρεια όσο και στο Δήμο, με υποψήφιους τους δοκιμασμένους αγωνιστές σε όλα τα μέτωπα του αγώνα. Απλώνουμε το χέρι και καλούμε κάθε αγωνιστή, κάθε άνθρωπο καλής θέλησης, να συμπορευτούμε σε μια μεγάλη απαιτητική μάχη. Θα είναι μεγάλη νίκη και ελπίδα το ρεύμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ να εκδοθεί στην Κάλπη και τα ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα. Να δυναμώσει η μόνη μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική, όπως κάνουν οι κομμουνιστές δήμαρχοι στην Πάτρα, στην Πετρούπολη, στο Καϊδάρι, στην Κεσαριανή, στην Ικαρία. Να δυναμώσει το ΚΚΕ παντού. Το λέμε καθαρά, δυνατά, τίμια. Ισχυρό ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες, γιατί ισχυρό ΚΚΕ σημαίνει ισχυρή λαϊκή διεκδίκηση. Και τώρα να σας παρουσιάσω τους υποψηφίους της λαϊκής συσπήρωσης σε περιφέρεια και στο Δήμο. Επικεφαλής λοιπόν του ψηφοδελτίου στη λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια είναι ο σύντροφος ο Γιάννης Οντουνιαδάκης, απόστρατος υπονάβαρχος του πολεμικού ναυτικού από τα Χαλιά. Έχει υπηρετήσει σε πολεμικά πλοία, έχει υπηρετήσει στη Ξηρά ως επιτελής ή διοικητής. Υπηρέτησε ως διευθυντής στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ και ως απόστρατος δραστηριοποιήθηκε στην κίνηση για την Εθνική Άμυνα, στο κίνημα της ειρήνης. Ασχολήθηκε με θέματα σχετικά με την εξωτερική πολιτική και άμυνα, με το Αιγαίο, τα ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό, τα Βαλκάνια, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με προβλήματα προσωπικού, εν ενεργεία και αποστράτου. Η υποψηφιότητά του στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου δείχνει και τη βαρύτητα που δίνει το κόμμα μας στις ανησυχητικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, την τουρκική προκλητικότητα και τον ρόλο του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Για το Δήμο Θήρας έχουμε τη συντρόφισσα τη Μαρία την Αργυρού, την οποία οι περισσότεροι βέβαια την γνωρίζετε, όλοι την γνωρίζετε. Ήταν κοινοτική σύμβουλος στην κοινότητα Καμαρίου από το 1982 στο 2006 και εκλέγεται δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Θήρας ως επικεφαλής της λαϊκής συσπήρωσης. Τη γνωρίζετε από το 2010. Τη γνωρίζετε για την αγωνιστικότητά της, για τον τρόπο με τον οποίο στέκεται στα ζητήματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και γενικότερα χαίρει εκτίμησης από φίλους και αντιπάλους. Θα δώσω το λόγο τώρα στο Γιάννη τον Δουνιαδάκη να σας μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας στο πλαίσιο του αγώνα που έχει ξεκινήσει για τις περιφερειακές εκλογές. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αισθάνομαι μεγάλη τιμή και ευθύνη, καθώς ο αγώνας αυτός αφορά ένα ευαίσθητο τμήμα του Αιγαίου και το οποίο με την παλιά μου ιδιότητα το γνώρισα από την πλευρά της θάλασσας και όχι τόσο τη στεριά. Τα προηγούμενα 5 χρόνια η λαϊκή συσπήρωση έδωσε τις μάχες της σε όλη τη χώρα. Στην ίδια ρότα θα συνεχίσουμε για το επόμενο διάστημα. Θα δώσουμε τον αγώνα απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται συνολικά τόσο σε τοπικό όσο και σε
εξοχήν στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Η περιφέρεια εφαρμόζει την πολιτική της κεντρικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λέει η Φύρα, το ξέρουμε όλοι. Διαχειρίζεται κονδύλια ΕΣΠΑ, που μην ξεχνάμε να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Λαή και ο Ελληνικός. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι πού κατευθύνονται αυτά τα προγράμματα και πώς. Άρα για καλύπτονται όλες οι κρίσιμες ανάγκες του λαού. Εμείς λέμε όχι. Δεν καλύπτονται γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει μόνο έργα που αποφέρουν άμεσο κέρδος για τους επιχειρηματίες και τους εργολάβους. Στη συνέχεια θα με επιτρέψουν να αναφερθούν σε ορισμένους κρίσιμους τομείς της ζωής μας για να πούμε πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Σε όλα τα νησιά το πρόβλημα της υγείας είναι έντονο. Ούτε το καφετέρι υπάρχουν υποδομές. Όχι ότι στην κρατική χώρα βέβαια τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ότι εδώ. Μπορεί καλή ώρα όπως εδώ να χτίζονται νοσοκομεία και αποκτίζονται. Μπορεί να παίρνουν και μηχανήματα από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΗΠΑ. Βάζουν και τον πρωθυπουργό να κάνει τα εγγένεια. Αλλά το ιατρικό, νοσηλευτικό είναι τεχνικό προσωπικό. Έχει τεράστιες ελλείψεις. Χωριά, οι συνθήκες δουλειάς και διαβίωσης. Στο δικό σας εδώ το νοσοκομείο μαθαίνω ούτε χειρουργία γίνονται. Με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, δεν ξέρω, ίσως κάποιοι είναι από μέσα μπορούν να μας ενημερώσουν στη συνέχεια. Λοιπόν, ούτε χειρουργία, ούτε αιμοκάθαρση. Επιπλέον έγιναν αεροδιακομιδές γιατρών παρουσίασαν προβλήματα υγείας για την υπερκόπωση. Βλέπω κάτι κουνήματα του κεφαλιού του καταπατικά, άρα πάμε καλά. Οι πληροφορίες είναι σωστές. 35 υπάλληλοι, πάντα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, διαβίουν στο κοινόπιο του κέντρου υγείας που έκλεισε πάνω στον Άρη, εντός εισαγωγικών, αυτά λέει ΠΟΕΔΗΝ. Κατά τα άλλα, το νοσοκομείο χρεώνει τους ασθενείς χρυσές υπηρεσίες που παρέχει. Να πούμε για το ΕΚΑ, στη Σαντορίνη είναι 9 ηλιασώστες με υπερεργασία μέχρι για το καλοκαίρι, τώρα τον Αύγουστο του 2018. Υπερεργασία και μετακινήσεις, υπάρχει 24 ώρες κάλυψη. Χρειάζονται άλλοι 2 διασώστες. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αναγκαία η παρουσία 2 ασθενοφόρων, προσωπικό όμως μεταβίας επαρκεί για ένα. Σε ό,τι αφορά την παιδεία, έχουμε ανεπαρκή κτίρια, προβλήματα στη μετακίνηση μαθητών, έντονο το πρόβλημα των αναπληρωτών. Έχουν ξεσηκωθεί οι άνθρωποι και στο κέντρο και στα νησιά, εδώ τις περιφέρειες και πολύ καλά κάνουν. Περιφέρεια και οι Δήμοι προσπαθούν να επιδοτήσουν τη διαμονή γιατρών, καθηγητών και δασκάλων. Δεν είμαστε αντίθετοι. Οι ανάγκες πρέπει να καλυφθούν. Δεν συμφωνάμε όμως να καλύπτονται με την τοπική φορολογία, λες και δεν φτάνουν όσα δίνει ο λαός στην εφορία. Η περιφέρεια και οι Δήμοι πρέπει να διεκδικούν κονδύλια από την κεντρική κυβέρνηση. Και για αυτές τις δουλειές. Ρωτάμε όμως την κυβέρνηση και την τοπική διοίκηση. Γιατί υποβεβαιούνται μόνο αυτές οι κατηγορίες. Νομίζουμε, πρέπει να εξασφαλίζεται κατοικία και στους άλλους δημόσιους υπάλληλους, τους συναδέλφους μου των σωμάτων ασφαλείας, του λιμενικού για παράδειγμα, που επισκεφτήκαμε σήμερα, αλλά και των στρατιωτικών, ειδικά των χαμηλόμιστων. Ειδικά πάλι στα νησιά όπως αυτό εδώ, με υψηλό κόστος διαμονής και διαβίωσης. Αλλά μήπως και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα δεν έχουν πρόβλημα διαβίωσης. Τεράστιο. Νομίζουμε πρέπει τα σωματεία τους να δραστηριοποιηθούν, όπως και οι ίδιοι να δραστηριοποιηθούν μέσα από τα σωματεία τους και να διεκδικήσουν λύσεις. Λύσεις που θα δώσει η κεντρική κυβέρνηση. Δεν είναι θέμα τοπικό. Είναι γενικό. Τοπική διοίκηση έχει αναλάβει αρμοδιότητες χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια από την κεντρική κυβέρνηση. Οι τοπικοί άρχοντες με φωτεινές εξαιρέσεις, η ΚΑΗΑ, να μιλήσουμε για τα νησιά,
αποδέχτηκαν το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο καλλικράτης, κλειστέρνης, μνημονιακούς νόμους κτλ. Μεταγυρίζοντας τα βάρη στις πλάτες των κατοίκων, λειτουργώντας ανταποδοτικά και επιχειρηματικά. Το ζήτημα της κοινωνίας, άλλος κρίσιμος τομέας. Στο Αιγαίο είναι επίσης σοβαρό. Είναι τουλάχιστον ντροπή. Να μην πούμε τίποτα άλλο. Να μένουν νησιά του Αιγαίου αποκλεισμένα για μέρες. Πρέπει να ντρέπονται. Δεν μπορεί από τη μια να συζητάμε ότι αφισβητούνται κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και από την άλλη τα νησιά του Αιγαίου να μένουν ξεκομμένα μεταξύ τους και από την υπηρετική χώρα, είτε λόγω καιρού, είτε λόγω κρυμμένης λειτουργίας των βαθμολογιών, είτε στο τέλος λόγω της ακρίβειας των εισιτηρίων. Εμείς αυτό το λέμε εγκατάλειψη των νησιών. Και πιο συγκεκριμένα εγκατάλειψη του λαού των νησιών, γιατί οι προύποντες φαντάζομαι και οι μεγαλοεπιχειρηματίες δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Θέλουμε λιμάνια σωστά. Διεκδικούμε δρομολόγια τακτικά και σταθερά που να καλύπτουν τις ανάγκες και των απόμερων και των μικρών νησιών. Και όχι μόνο για 2-3 μήνες. Θέλουμε φθηνό εισιτήριο. Όχι ακριβό εισιτήριο για τα νησιώτη της χρόνος επιδοτήσεις και απορολόγητα για τους ακτοπλώους και τα σαπάκια τους. Όμως φθηνό εισιτήριο για το λαό και επιχειρηματικό και άλλος, δεν συμβαλίζουν. Έτσι, εδώ μόνο η πρόταση του ΚΚΕ για κοινωνικοποίηση μεταξύ άλλων και των μεταφορικών μέσων και των ναυπηγείων μπορεί να δώσει ριζική λύση στο πρόβλημα σε μια άλλη όμως κοινωνία, κρατική, σοσιαλιστική. Με μια οικονομία από την οποία θα λείψει το καπιταλιστικό κέρδος. Έτσι, μόνο θα έχουμε αξιόπλο αυλία που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού των νησιών με ελάχιστο αν όχι δωρεάν εισιτήριο και δουλειές για τους εργαζόμενους. Έτσι θα μπορέσει να κρατηθεί και ο πληθυσμός στα νησιά, ανάγκη που όλοι αναγνωρίζουν. Εννοούμε και οι άλλες παρατάξεις και τα κόμματα, αλλά η πολιτική τους οδηγεί ακριβώς στο αντίθετο αποτέλεσμα. Προσπαθούν να ρίξουν στα μάτια του λαού με το μεταφορικό ισοδύναμο. Μπορεί να έχει ωραίο τίτλο, αλλά δεν αποκαθιστά τη ζημιά που υπάρχει. Αυτός που μετακινείται, πόσες φορές μετακινείται. Ή μήπως μπορούν όλοι να μετακινηθούν. Όλοι όμως οι νησιώτες επιβαρύνονται από τα είδη πρώτης ανάγκης, των οποίων οι τιμές είναι αυξημένες. Αλλά επίσης δεν τους έχουμε και καμιά εμπιστοσύνη για τον τρόπο υλοποίησης του μεταφορικού ισοδύναμου και τους καλούμε να ανακοινώσουν στοιχεία από την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, να δούμε ποιες κατηγορίες πολιτών υποφελήθηκαν, αν υποφελήθηκαν, από ποια νησιά και τι ποσά τελικά δόθηκαν. Αυτό είναι κατάλληλο. Σχετικό είναι και το θέμα του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, την κατάργηση του οποίου ψήφισαν όλοι τους, με το τρίτο μνημόνιο. Τώρα, επαναφέρουν το μέτρο στα νησιά με το σπότο, συνδέοντας το με το αν υπάρχουν περισσότεροι πρόσφυγες στα νησιά αυτά από τη δυναμικότητα των δομών. Σαν δεν βλέπονται. Η ανάγκη για μειωμένο ΦΠΑ είναι αντικειμενική για όλα τα νησιά. Το ΚΚΕ κατέθεσε σχετική τροπολογία στη Βουλή πρόσφατα. Εμείς μάλιστα διεκδικούμε κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης για όλο το λαό της χώρας. Και όχι μόνο για νησιά. Να πάμε στα αεροδρόμια. Τα πρώτα αεροδρόμια, ξέρετε εσείς εδώ, παραδόθηκαν στην Πράπα και συνεχίζουν. Πράγμα που βέβαια έκανε τη δουλειά της με δανεικά από το ελληνικό δημόσιο, δεν κάνω λάθος. Ενώ ότι μπρίξαν και με πυροσβεστικά κλιμάκια, αποδυναμώνοντας πυροσβεστικές υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών μιας ιδιωτικής επιχείρησης. Πρέπει να κάνουμε όμως υπεράσπιση. Από την παραχώρηση των αεροδρομίων, ποιος κερδίζει? Οφειλούν οι εργαζόμενοι. Πολύ αμοιβά. Μήπως τα εισιτήρια θα φθηνύνουν για το λαό των νησιών? Φυσικά όχι. Το αντίθετο. Ένα άλλο ζήτημα επίσης σοβαρό που θεωρούμε ότι υπάρχουν βαριές ευθύνες κυβερνήσεων και τοπικής διοίκησης και απαιτείται κατά προτεραιότητα να αντιμετωπιστεί
φυσικών καταστροφών για την προστασία του λαού. Σχετικές δαπάνες πρέπει να καλυφθούν από το κεντρικό κράτος. Αφού τέτοια σοβαρά έργα δεν είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, έχουμε προβλήματα και στο νερό. Τα όποια έργα υλοποιούνται, διαρωτώμαστε ποιον ωφελούν επίσης και πώς αξιοποιούνται. Έχουμε περιπτώσεις όπου η κατασκευή και η διαχείριση των έργων παραδίδονται στο μεγάλο επιχειρηματία. Επίσης, τα κονδύλια δίνονται για την κατασκευή φραγμάτων, την καταστάσεις απαλλάτωσης, όχι όμως και για τα δίκτυα μεταφοράς του νερού. Το αποτέλεσμα είναι κακή ποιότητα νερού στα σπίτια του λαού. Η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων, επόμενο ζήτημα, παρά την τεχνική τη σημασία και τις δυνατότητες που ανοίγει, θα οδηγήσει σε πρόσθετες επιβαρύσεις των εργατικών ηλεκτρικών στρωμάτων τόσο στα Κυκλαδονήσια όσο και στην υπόλοιπη χώρα. Μην νομίζετε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση γίνεται για το καλό του λαού. Πραγματικός στόχος της είναι η αξιοποίηση των Κυκλάδων για μεγάλες εγκαταστάσεις ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από τους μεγάλους ευρωπαϊκούς επιχειρηματικούς ομίλους, τους ανέμους των Κυκλάδων, του Αιγαίου θέλουν να εκμεταλλευτούν. Τώρα είναι η ευκαιρία τους για μεγάλα κέρδη. Δεν είμαστε αρνητικοί με τις ΑΠΕ. Αλλά το ζήτημα είναι πάλι ποιον θα ωφελήσουν και με ποιες προϋποθέσεις θα ωφελήσουν. Τι θα γίνει με το περιβάλλον, θα ωφεληθεί ο λαός, θα τιμήνει το ρεύμα. Θα σταματήσει αυτό που συμβαίνει σήμερα με το κομμένο ρεύμα σε λαϊκά σπίτια ή θα συνεχίσει. Όσο για τα αντίστοιχα φυσικά ωφέλη με τα οποία οι επιχειρηματίες απαντούν στις αντιδράσεις σήμερα, μπορεί να είναι. Αύριο, σκίσουν. Εν τέλει, όπως είπαμε και για την ακτοπτωία, το ίδιο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κάθε άλλη μορφή ενέργειας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε όφελος του λαού μόνο στο πλαίσιο μιας οικονομίας όπου από τη μέση θα φύγει, θα έχει φύγει το καπιταλιστικό κέρδος και τα κλειδιά της οικονομίας θα βρίσκονται στα χέρια της εργατικής τάξης. Κάτι που είναι δυνατόν να συμβεί σε ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης όπου όλες οι εμπόριες, οι ενεργειακές πηγές, τα μέσα παραγωγής, διανομής και μεταφοράς ενέργειας θα αποτελούν κοινωνική κρατική ιδιοκτησία με ένα, κάτω από ένα αποκλειστικά κρατικό φορέα ενέργειας ως μηχανισμό εργατικής λαϊκής εξουσίας. Φίλες και φίλοι, κεντρική κυβέρνηση, περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμου διαχρονικά τα δίνουν όλα για την τουριστική ανάπτυξη, κάτι θα ξέρετε εσείς παραπάνω. Δηλαδή ανάπτυξη για τους επιχειρηματίες του τουρισμού και όχι βέβαια για τους εργαζόμενους. Για τους εργαζόμενους επιφυλάσσουν. Για μένα την τουριστική σεζόν, τα εξαντλητικά ωράρια, τις ελάχιστες αμοιβές και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και για δε το υπόλοιπο διάστημα του χρόνου επιδόματα ανεργίας σίγουρα που δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Από αυτή την πολιτική δεν κερδίζει ούτε ο εργαζόμενος, ούτε ο απλός λαϊκός άνθρωπος που κακά τα ψέματα δεν μπορεί να πάει ούτε στη Ρόδο, ούτε στη Σαντορίνη εδώ για να απολαύσει ανθρώπινες διακοπές. Κερδίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Η μονομερής κατεύθυνση της οικονομίας των νησιών προς την παροχή υπηρεσιών στον τουρισμό είναι αρνητική η μονομερής κατεύθυνση. Πρωτογενής τομέας έχει καταληφθεί αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο. Αν όμως κάτι πάει στραβά με τον τουρισμό, που είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι απίθανο, τότε τι θα συμβεί, πώς θα ζήσει ο κόσμος, θα το στείλουν πάλι στην ξενιτιά. Δεν φτάνει τόσες γενιές που γέμισαν Αυστραλία και Καναδά εξαιτίας της διαχρονικής εγκατάλειψης των νησιών, της εγκατάλειψης του λαού γενικότερα. Φίλες και φίλοι, στην άλλη πλευρά του νομίσματος, η ίδια πολιτική με τεράστιες ελλείψεις και σε κρίσιμους τομείς εμπλέκει το λαό όλο και βαρύτερα σε επικίνδυνα περιοριστικά σχέδια και πολέμους. Αστικά κόμματα και παρατάξεις, για παράδειγμα, χειροκρότησαν τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό. Εμείς λέμε όχι σε αυτή τη συμφωνία που έχει στόχο τον εγκλωβισμό των προσφύγων στην Ελλάδα και στα νησιά. Κουβάλισαν εδώ την Ατοϊκή Αρμάδα για να βοηθήσει υποτίθεται στην αντιμετώπιση του προβλήματος των προσφυγικών ροών, ενώ οι πραγματικοί λόγοι είναι άλλοι. Για να ελέγχουν τη διέλευση των ρωσικών πολεμικών από το Αιγαίο. Κουβέντα όμως δεν κάνουν.
προκαλεί την προσφυγιά. Κανείς από αυτούς δεν εξηγεί ότι εκατομμύρια άνθρωποι μετατρέπονται σε πρόσφυγες από τη φτώχεια που γεννά ο καπιταλισμός, βασιλεύει στις χώρες τους, και από τους πολέμους που κάνουν οι σύμμαχοι και εταίροι τους, των αστικών κομμάτων και των κυβερνήσεων, η ΗΠΑ, τον ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνούν όλοι τους επίσης για την παραχώρηση νέων βάσεων στα νησιά και στην υπηρετική χώρα. Συμφωνούν με την υπόλοιπη, όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους περιαλιστικούς σχεδιασμούς. Δεν είπαν όμως το λαό για το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η πολιτική για τον ίδιο. Ο λαός, φίλες και φίλοι, πρέπει να ξέρει ότι οι αμερικανοατλαντικές βάσεις δεν προστατεύουν τη χώρα. Αποτελούν όμως υποψήφιους στόχους επιθέσεων αντίπαλων υπεριαλιστών. Δεν νομίζω ότι ένας τέτοιος τρόπος θα έχετε τώρα κάποιο νατοϊκού πεδίου βολής εδώ στο νησί, πέρα από όλους τους άλλους κινδύνους που εκειμονεί η λειτουργία του. Συνεχίζοντας την αναφορά μας στην επικίνδυνη πολιτική που όλοι οι άλλοι συμφωνούν, ο λαός πρέπει να ξέρει ότι η αποστολή τμήματων των ενόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων σε ευρωνατοϊκές στρατιωτικές επιχειρήσεις και σε νατοϊκές αστικές πρόβες πολέμου αντικειμενικά αδυνατίζουν την άμυνα της χώρας. Όταν διώκουν φρεγάτες, όταν διώκουν τμήματα στρατιωτικά, αεροσκάφη, τελευταία αυτή τις γιορτές 4-16 πήγαν στην Νορβηγία για να προστατεύσουν τα σύνορα του. Λέμε λοιπόν ότι αντικειμενικά αυτές οι δουλειές, αυτή η πολιτική αδυνατίζει την άμυνα της χώρας, για την οποία θα έχουμε ξεπληρώσει. Θα έχετε ξεπληρώσει. Η όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στα υπεριαλιστικά σχέδια οδηγεί σε ένα γενικότερο υπεριαλιστικό πόλεμο, για τον οποίο προετοιμάζονται ήδη και στον οποίο θα στείλουν τα παιδιά του λαού να αρχίσουν το αίμα τους. Γιατί έτσι θα επιτάσσουν τα αμερικανοευρωενωσιακά μονοπόλια. Η αμερικανοανατολική σκοπή συμφωνία Τσίπρα-ΖΕΦ διατηρεί αντίθετα με ό,τι ήταν ζητούμενο τον αλληλεγγυσμό μεταξύ των χωρών, ενώ συγχρόνως σπρώχνει τη χώρα αυτή στις αγκάλες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχω δηλώσει. Η συμφωνία αυτή θα είναι πρότυπο και για άλλες στην περιοχή. Και έχουμε σε κρατημότητα, όπως ξέρετε, Κυπριακό, ενώ αλλάζουν και τα σύνορα στα Βαλκάνια. Συζητήσεις για το Κόσοβο, τη Σερβία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, δεν έχουμε τελειώσει. Το διέρη και βασίλεται, συνεχίζεται. Οπότε καταλαβαίνουμε με πρότυπο τη συμφωνία των Πρεσπών τι θα συμβεί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι οι λοικοσυμμαχίες αξιοποιούν πολλαπλά τα ελληνοτουρκικά ζητήματα για τα δικά του συμφέροντα στο πλαίσιο του διέργειου βασίλειου που είπαμε και πριν. Μάλιστα, σφυρίζουν αδιάφορα σε σχέση με την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας από την Τουρκία και την επιθετικότητά της. Τα αστικά όμως κόμματα και οι παρατάξεις τους κλείνουν επίσης τα μάτια για τη στάση αυτή των ΗΠΑ, των ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο σύμμαχοι δεν είναι σε αυτό το σημείο. Σφυρίζουν αδιάφορα. Ο λαός πρέπει να μην επηρεάζεται από τον εφησυχασμό που καλλιεργεί η κυβέρνηση, αλλά να παραμένει σε ετοιμότητα. Δεν πρέπει επίσης να παίρνει στα σοβαρά τα παραμύθια της ότι δίθεν στην Ελλάδα βασιλεύει σταθερότητα και ασφάλεια. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Εγκυμονούν κινδύνους τόσο στο Αιγαίο όσο και ευρύτερα. Ενώ οι συμμαχίες της χώρας καμιά ασφάλεια, οι συμμαχίες της χώρας που έχουν επιλέξει μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις, καμιά ασφάλεια δεν παρέχουν, είτε σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα, είτε γενικότερα. Αντίθετα, η ΗΠΑ, τον ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν πηγή κινδύνων και συμφορών για τον λαό. Όπως έδειξε ο ίδιος και η πολιτεία του σε ό,τι αφορά την Κούντα, την Κύπρο, τα Ήμια πιο τελευταία και άλλα. Επομένως, όλοι αυτοί οι σύμμαχοι είναι και αχρίαστοι, αλλά και επικίνδυνοι, και ο λαός επιβάλλεται να τους διώξει από το Αιγαίο και την χώρα. Δεν ξέρω αν πολλοί από εδώ μέσα, όσοι
είμαστε. Είσαστε αισιόδοξοι από την σημερινή συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν. Εμείς δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι, ειδικά που γίνεται στο πλαίσιο των γενικότερων περιεριστικών σχεδιασμών και ανταγωνισμών στην περιοχή, στους οποίους συμμετέχουν ενεργά και οι δύο χώρες. Οι αστικές τάξεις των δύο χωρών, δηλαδή, και όχι. Οι λαοί μεταξύ τους που δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Και στο παρελθόν είχαμε ανάλογες συναντήσεις, μέχρι και κουμπαριές είχαμε, θα θυμάστε, αλλά οι παραβιάσεις ήταν παραβιάσεις, παρέμεναν παραβιάσεις, οι αμφισβητήσεις συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Φτάσαμε πέρσι σε επίπεδα επιθετικότητας. Οι συζητήσεις φυσικά δεν βλάβουν μεταξύ των δύο χωρών. Δεν πρέπει όμως να υπερβάλλουν για την αποτελεσματικότητά τους. Συμφωνήθηκαν, λέει, και μέτρα υποδόμησης εμπιστοσύνης. Ωραία λέξη εμπιστοσύνη. Αλλά πρόκειται για δοκιμασμένη διαδικασία από παλιά που κρύβει πολλά και σοβαρά προβλήματα. Συμφωνήθηκε επίσης το πόσο καλή είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για τον εγκλωβισμό των προσφύγων που είπαμε και προηγουμένως. Συμφωνούν και οι δύο. Εμείς καλούμε και τους δύο λαούς να δυναμώσουν την αλληλεγγύη μεταξύ τους, να δυναμώσουν τον αγώνα τους ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα που γεννά κρίσεις, ανεργία, φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η συγκεκριμένη πολιτική που με μικροδιαφορές ακολουθείται διαφορετικά από τις ελληνικές κυβερνήσεις, όλα τα αστικά κόμματα και τις παρατάξεις τους στην τοπική διοίκηση, δεν ακολουθείται χωρίς λόγο όλα αυτά που περιγράψαμε μέχρι τώρα. Ακολουθείται γιατί αποβλέπει, η πολιτική αυτή ακολουθείται γιατί αποβλέπει στην κερδοφορία του ελληνικού επιχειρηματικού κεφαλαίου και όχι του λαού. Για το λαό επιφυλάσσουν την κατάσταση κατάληψης που είπαμε προηγουμένως ότι κυριαρχεί στο Νότιο Αιγαίο, αλλά και ευρύτερα στα λαϊκά στρώματα της χώρας. Επομένως, ο ελληνικός λαός, ο λαός του Αιγαίου, πρέπει να καταδικάσει συνολικά την σε βάρος του πολιτική, τόσο σε επίπεδο κοινωνίας, όσο και σε ό,τι αφορά την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Το μήνυμα καταδίκησης μπορεί να σταλεί μόνο υπερψηφίζοντας τους υποψηφίους του ΚΚΕ της Λαϊκής Συσπήρωσης στις επόμενες εκλογές. Η νεολαία, αλλά και κάθε λαϊκός άνθρωπος έχει συμφέρον να συμπαραταχθεί με τον ΚΚΕ της Λαϊκής Συσπήρωσης, έστω και αν δεν συμφωνήσει όλα μαζί μας. Κάθε λαϊκός άνθρωπος έχει συμφέρον να συμπαραταχθεί με το κόμμα και την παράταξη που θα του πει την αλήθεια για ό,τι συμβαίνει. Θα ξεσκεπάσει καταστάσεις, θα αγωνιστεί για το συμφέρον του. Είναι το κόμμα και η παράταξη που δεν πρόκειται να τον ξεγελάσει. Είναι η άλλη φωνή απέναντι στην πολιτική που με μικροδιαφορές ακολουθούν όλοι οι άλλοι και ζητούν την ψήφο του. Στις εκλογές πρέπει να ενισχυθεί αυτή η άλλη φωνή που μπορεί να διεκδικήσει
τοποθετήσεις των υπηρεσιών του Δήμου και για να σταθούμε λίγο στα δικά μας, η ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας που ανατέθηκε σε εργολάβο με τους χαμηλούς μισθούς, τα 10 ώρα και τα 12 ώρα των εργαζομένων, τις υπηρεσίες του Λιμενικού Ταμείου σε εργολάβους ιδιώτες, με όλο αυτό τον εργασιακό μεσαίωνα που ζουν οι σημερινοί εργαζόμενοι και βέβαια και την απλήρωτη εργασία. Η εκάστοτε κυβέρνηση και η σημερινή φυσικά ουσιαστικά εποπτεύει και ελέγχει την υλοποίηση αυτής της πολιτικής μέσα από τους Δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο ευκολούνται απλόχερα, αλλά και σκόπιμα βέβαια, αρμοδιότητες στους Δήμους και τις περιφέρειες, ακόμα και σε τομείς όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η πρόνοια, διασπώντας έτσι τον χαρακτήρα των υποχρεώσεων και δικού κράτους απέναντι στους πολίτες. Η χρηματοδότηση όμως των Δήμων τα τελευταία χρόνια έχετε, νομίζω ότι είναι γνωστό, έχει μειωθεί περίπου στο 60-70%. Από την άλλη, η επιβολή της τοπικής φορολογίας είναι νομοθετημένη με ή χωρίς ανταποδοτικότητα. Και είναι ξεκάθαρο ότι όταν λέμε τοπική φορολογία, εννοούμε τις τσέπες μας, εννοούμε τις τσέπες των δημοτών. Βλέπουμε δηλαδή από τη μια να εκφορούνται αρμοδιότητες στους Δήμους, που θα έπρεπε να συνοδεύονται και με τους ανάλογους πόρους, με τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις, αντίθετα όμως πετσοκόπονται και μάλιστα σε τέτοιο ποσοστό, 60-70%. Ο Δήμος δηλαδή, επί παραδείγματι, να προσπαθεί να καλύψει τα αναγκαία στα λειτουργικά έξοδα των εκπαιδευτηρίων και από την άλλη το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας να έρχεται και να δίνει ψήφια. Σε μια διαφορά περίπου ακόμα και 400%. Και εδώ βέβαια έχουμε να κάνουμε και το Δήμο Θύρας, που έχει τη δυνατότητα να καλύπτει έστω και αυτά τα αναγκαία και απαραίτητα για τη λειτουργία των σχολείων. Είναι υποκρισία όταν ορισμένοι βλέπουν την πορεία της Σαντορίνης και της Θηρασιάς να είναι ανεξάρτητη από την επιλογή της τοπικής εξουσίας, απομονωμένα από την γενικότερη πολιτική, και δεν βλέπουν ή δεν θέλουν να δουν τις αιτίες που γεννούν τα προβλήματα. Αυτό ακριβώς καθορίζει και την αποτυχία αυτών των προσεγγίσεων, ανεξάρτητα από κάθε πρόθεση. Για μας, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, είναι ξεκάθαρο. Δεν υποτασσόμαστε σε αυτές τις πολιτικές και δεν θέλουμε απλά να διαχειριστούμε τα αδιέξοδα που παράγουμε. Αν δεν ανατραπεί αυτή η πολιτική, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή. Στη Σαντορίνη του σήμερα, με τη ραγδαία αύξηση της τουριστικής κίνησης, τα προβλήματα του παρελθόντος διωκώθηκαν και επιπλέον παρουσιάστηκαν νέα. Οι υποδομές, επί παραδείγματι, που ήταν προβληματικές από το παρελθόν, δεν άντεξαν. Είναι πλέον εμφανής η έλλειψη σύγχρονου εμπορικού λιμένα για τις σημερινές ανάγκες της Σαντορίνης, όπως επίσης και η έλλειψη σύγχρονων σχολικών κτηρίων. Τον 21ο αιώνα τα παιδιά μας θα φοιτούν σε επικίνδυνα και ακατάλληλα κτίρια, ακόμη και σε κοντέινερς. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Λυκοπαίδου στην περιοχή του Καμαριού, που εδώ και χρόνια ζητείται μια βαλωτριωμένη ένταση για την κατασκευή και την ανέλυξη σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος και μέχρι σήμερα δεν έχουν απαντήσει. Και μην ξεχαστούμε αν αύριο το πρωί δούμε εκεί πέρα να ανεγείρεται κάποιο ξενοδοχειακό συγκρότημα, γιατί εκεί οδηγούμαστε. Βλέπουμε ακόμα να έκανε επαρκής η υπηρεσία της καθαριότητας, της διαχείρισης των απορριμμάτων, η μοναδικότητα του τοπίου, πού το πάμε αυτό, καθημερινά να αλλοιώνεται, να είναι ανύπαρκτη η ελεύθερη χώρη για τους δημότες, το κυκλοφοριακό, η συνεκοινωνία, η ανεπαρκής χώρη για ελεύθερη άνθρωση, η κοινόχρηστη χώρη να είναι ή καταπατημένη ή παραχωρημένη στην ΕΤΑ, στην Εταιρεία Αξιοποίησης των Ακινήνων του Δημοσίου. Που βέβαια η προοπτική ποια είναι, να παραδοθούν στο κεφάλαιο, να παραδοθούν για επενδύσεις. Και για να γίνουμε συγκεκριμένοι,
ακόμα και σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να πούμε το εξής. Από τον Ιούνιο του 2018, 37 χώροι, αγαπητοί φίλοι, για τις εντόσω κτηματολογίου περιοχές εδώ της Σαντορίνης, έχουν παραχωρηθεί σε αυτή την εταιρεία. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, πάμε στον αρχαιολογικό χώρο του Αγροτηρίου, παραχωρημένος και αυτός, στο γήπεδο του Καμαρίνη, στο ιατρείο του Καμαρίνη, στο κάμπινγκ του Καμαρίνη. Όλα αυτά παραχωρημένα γιατί? Για να δοθούν για επενδύσεις στο κεφάλαιο. Ανέφερα προηγούμενα και για τη συγκοινωνία και εδώ αξίζει να υποθεί ότι εμείς βέβαια είμαστε υπέρ της δημόσιας συγκοινωνίας. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι η παράταξή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε και δίνει αγώνα για την μη απώλεια, μάλλον για την επαναφορά των 5 χαμένων αδειών των λεωφορείων που είχε συντατική του ο Δήμος. Γιατί αγαπητοί φίλοι, αυτό το πράγμα ήταν ένα περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, που δυστυχώς οι προηγούμενες δημοτικές αρχές και οι σημερινοί δεν το διασφαλίστηκαν. Δεν το διασφάλισαν. Δεν το υπερασπίστηκαν. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν αυτές οι 5 χαμένες άδειες λειτουργούσαν 5 λεωφορεία, τι είσοδα θα έφεραν στο ΚΤΕ και κατ' επέκταση στο Δήμο. Σε κάποια συνέντευξή μου είπα ότι είναι ένα δεύτερο περιφερή. Και δεν έχω κάνει λάθος. Γι' αυτό και δώσαμε αυτόν τον αγώνα όλα αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει βέβαια από εκεί συνεχίσω να πω και για τις φετινές καταστροφές που εξαιτίας των τελευταίων βροχοπτώσεων που εφέτο ήταν έντονη στο νησί μας, έχουμε μια καταστραμμένη αγροτική οδοποιία και έχουμε καταγγελίες και διαμαρτυρίες από αγρότες που δεν μπορούν, δεν έχουν πρόσβαση να πάνε στο χωράφι τους, να πάνε στα αμπέλια τους, μιας και αυτή η εποχή είναι η εποχή για κάποιες αγροτικές εργασίες, ψεκασμούς κλπ. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Πέρα από το ότι έχουν προκληθεί πολλές ζημιές σε κεντρικό επαρχιακό δίκτυο, στον καινούριο δρόμο ESR Ευρωμίου. Έχουμε ακόμα υποστελεχωμένες δημοτικές υπηρεσίες, χωρίς το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, που βέβαια αυτή η κατάσταση επικρατεί και στο λιμενικό που επισκεφθήκαμε σήμερα, επικρατεί στο πυροσβεστικό σώμα, στην αστυνομία, στην εκπαίδευση. Και όλα αυτά τα χρόνια η γλώσσα της παράταξής μας μ' άρεσε, γιατί ήμασταν η μόνη παράταξη που ζητούσαμε μόνιμο προσωπικό σε αυτές τις υπηρεσίες. Και γιατί το κάναμε αυτό, όχι από γραφικότητα και ιδεολογική αντίδοση, γιατί μόνο έτσι θα λυθούν αυτά τα προβλήματα των υποστελεχωμένων υπηρεσιών. Η υποστελέχωση του Δήμου είναι λίγη κρέαση με την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών. Πώς δηλαδή η κυβέρνηση εκ παραδείγματι επιτρέπει προσλήψεις για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, δηλαδή τις υπηρεσίες που πληρώνει ο ίδιος ο Δημότης, που αυτό πάει να γενικευτεί, ενώ για τις υπόλοιπες που δεν μπορεί ο Δήμος να καλύψει τις ανάγκες, να δίνονται σε ιδιώτες και να τις πληρώνει και αυτές άμεσα ο λαός. Και για να ξανάρθουμε πάλι στο δικό μας χώρο, για να γίνουν συγκεκριμένα κάποια πράγματα, είδαμε την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας που είπαμε παραπάνω, που αναδέχθηκε σοβαρά. Είδαμε προσλήψεις μηχανικών που προσέλαβε ο Δήμος με χρήματα από το Ίδρυμα Λούνας και Ευαγγέλη Νομικού, του Τελευθερή, για να στελεχωθεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, επειδή δεν υπήρχε προσωπικό. Είδαμε προσλήψεις στο γραφείο του Δημάρχου με απευθείας αναθέσεις από τα χρήματα των δημοτών, δηλαδή από την αφέμαξη στη δική μας. Ακούμε συχνά πυκνά από τις άλλες παρατάξεις πως σε επίπεδο Δήμου δεν χωράνε κόμματα και πολιτικές, πως η τοπική διοίκηση είναι ζήτημα μόνο προσώπου, ζήτημα ικανοτήτων, οράματος και πνοής. Γιατί όμως γίνεται αυτή η προσπάθεια ώστε να αποπολιτικοποιηθεί στα μάτια του κόσμου ο θεσμός της τοπικής διοίκησης? Μα γιατί ακριβώς συμβαίνει το αντίθετο. Η εγκύτητα του θεσμού της τοπικής διοίκησης, σε αντίθεση με το απρόσωπο της κεντρικής κυβέρνησης, διευκολύνει την πολιτική παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο υπέρ της εκπορευόμενης κεντρικά πολιτικής, πίσω πάντα από το μανδύα του
προσωπικότητα παίζουν το ρόλο τους. Το κύριο σκριτήριο ψήφου δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό ή κυρίως αυτά. Γιατί αυτό που τελικά καθορίζει την ταυτότητα και τις προθέσεις τους, άσχετα πώς θέλουν αυτοί να παρουσιάζονται, είναι το ποια πολιτική στηρίζουν με τη δράση τους. Ας αναλογιστούμε το κατά πόσο η σημερινή δημοτική αρχή τήρησε τις προεκλογικές της κατευθύνσεις ή αν τελικά έγινε έρμεο και έρχεται πίσω από τις προτεραιότητες που επέβαλε η κυβερνητική πολιτική. Η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές που διοίκησαν το Δήμο, μήπως δεν εκλέχθηκαν ως ακομάτιστοι ή ως ανεξάρτητοι. Λες και η μικρή μας κοινωνία μας απαγορεύει να γνωρίζουμε από πού προέρχεται ο καθένας μας. Όταν λέμε επηρεακούσε το μπλε και το πράσινο, πολύ έντονα, μήπως δεν έρχεται πίσω από την Νέα Δημοκρατία και το Πασό για να λάβουν το πρίσμα. Στην επομένη όμως των εκλογών, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, εφάρμοσε την λαϊκή πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης.
πληθυσμό, ενώ αν προστάσεις 800.000 να σου τα χαρίσουν και να σου δίνουν και το κουτί της πόλης. Για εμάς, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, ρεαλισμός είναι το 2019 να δουλεύουμε σαν άνθρωποι, να πληρωνόμαστε σαν άνθρωποι και να μπορούμε να ζούμε σαν άνθρωποι σύμφωνα με τις ανάγκες μας και τη δυνατότητα της επιστημονικής εξέλιξης. Γιατί όμορφη πόλη, όπως έχει πει ο σύντροφος Πελετίδης, ο Δήμαρχος της Πάτρας, είναι όχι η πόλη αυτή που διαθέτει δύο δρόμους και δύο συντριβάνια, αλλά είναι η πόλη που δεν έχει άνθρωπους, που η νεολαία της δεν έχει πέσει στα ναρκωτικά, η τρίτη ηλικία έχει χώρους για να υπάρχουν, για να περνά ευχάριστα την ημέρα της με την ανάλογη φροντίδα, η πόλη που οι δημότες της ζουν με αξιοπρέπεια. Σαν λαϊκή συσπήρωση, δεν σταυρώσαμε τα χέρια ποτέ και δεν είπαμε έτσι είναι τα πράγματα, τι να κάνουμε τώρα. Απέναντι σε όσους το παίζουν θύματα της οικονομικής κρίσης, διαχειριζόμενοι αυτή την κατάσταση και προβάλλοντας τη λογική του μικρότερου κακού ή του εφικτού και ανέφικτου ως αναγκαία. Η ζωή έχει αποδείξει, αγαπητοί φίλοι, ότι το μικρότερο κακό εξελίσσεται πάντα σε μεγάλο κακό. Αναδείξαμε τα αίτια της μείωσης των πόρων, δώσαμε και δίνουμε τη μάχη για επαρκή κρατική χρηματοδότηση των Δήμων, ώστε να μπορούν να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των Δημοτών. Καλέσαμε το λαό σε αγώνα απέναντι στον πραγματικό εχθρό, τα μονοπόλια, με επίκεντρο τη δική του ευημερία. Πρέπει να αποτελέσει κριτήριο η θέση των υπόλοιπων παρατάξεων απέναντι στη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, για την οποία δεν λένε τίποτα, αλλά αντίθετα διεκδικούν την αύξηση της ανταποδοτικότητας και μπορεί να μιλάνε για υποστελέχωση, αυτό έλεγε άλλωστε, αφού βγάζει μάχη, αλλά πέρα από την κρίνια, την καταγγέλουν. Βγαίνουν μπροστά να διεκδικήσουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε δήμους, υγεία, παιδεία. Σε πόσες από τις εκατοντάδες εργατικές κινητοποιήσεις που έγιναν αυτά τα χρόνια για αυτά τα ζητήματα πήρε θέση η Δημοτική Αρχή και οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις. Σε ποια κινητοποίηση των εργαζομένων εδώ στο νησί μας ήταν παρούσες. Σε καμία. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα υπόθηκαν παραπάνω, θεωρούμε πως η ενισχυμένη παρουσία της λαϊκής συσπήρωσης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο είναι μια αναγκαιότητα. Αυτό θα κάνει τη διαφορά. Περισσότερο εκλεγμένη της λαϊκής συσπήρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατεπέκταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα βοηθήσει πάρα πολύ. Πρέπει να βγει παντού πιο δυνατό το κουκουέ. Δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές. Εμείς φίλοι και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, δεν απευθύνουμε γενικό και αόριστο κάλεσμα. Δεν μας απασχολεί το πώς θα μαζέψουμε τα σόγια για να μας ψηφίσουν. Δεν μιλάμε για το καλό των νησιών μας, για μια καλύτερη Σαντορίνη και τη Ρασιά που αξίζουμε, αν δεν ξεριζώσουμε τη γενική πολιτική που αυτή τσακίζει την ευημερία του λαού. Μιλάμε, ενδιαφερόμαστε και παλεύουμε για το πώς ζουν και πώς θα μπορούσαν να ζουν οι κάτοικοι των δύο αυτών νησιών μας. Εμένουμε στη θέση μας πως η ευημερία της Σαντορίνης, αυτού του ευλογημένου τόπου και της Τυρασιάς, δεν μπορεί να υπάρξει ξέχωρα από την ευημερία των ανθρώπων μας. Στον 21ο αιώνα δεν επιτρέπεται να απομονώνεται η Τυρασιά. Οι κάτοικοί της και κύριε συνταξιούχοι, οι απόμαχοι της ζωής, να υπόκεινται σε ταλαιπωρία από το θράσος της τράπεζας, να ξυλώνει το ATM, γιατί δεν είναι κερδοφόρο για αυτή. Η δική μας δέσμευση είναι ότι θα στηρίξουμε, θα προβάλλουμε τις ανάγκες του λαού μας, της νεολαίας, εντός και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, όπως κάναμε πάντα, στην πάλη ενάντια στις πολιτικές που μας εξαθλιώνουν και σε όσους την προωθούν και τη στηρίζουν σε όλα τα επίπεδα. Και πιστεύουμε πως, ότι σε αυτόν τον δρόμο μπορούμε να έχουμε συνοδικόρους, μπορούμε να συναντηθούμε με άλλους συναγωνιστές, άσχετα αν συμφωνούν με όλα μαζί μας. Άλλωστε, μετά από 8 χρόνια δράσης της λαϊκής συσπήρωσης, είμαστε μάρτυρες ότι η παράταξη αυτή έχει κερδίσει την εκτίμηση μεγάλου μέρους της λαϊκής κοινωνίας, ασκώντας πάντα
εναντιωθήκαμε τόσο στην πολιτική της δημοτικής αρχής, όταν και όπου έπρεπε, όσο και στην κυβερνητική πολιτική. Έχει καταγραφεί στη συνείδηση των δημοτών μας σαν η δύναμη που με συνέπεια, γνώση, αποφασιστικότητα, θέσεις και αγωνιστική διάθεση ήταν πάντα μπροστά στον αγώνα για τη διεκδίκηση της επίλυσης των προβλημάτων των νησιών μας και των κατοίκων τους. Απευθύνουμε κάλεσμα αγωνιστικής συσπήρωσης σε όσους αντιλαμβάνονται ότι η πρωτοπόρα αγωνιστική στάση των κομμουνιστών σε δήμους και περιφέρειες είναι η μοναδική πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση. Σε όλους εκείνους που δεν συνδυάζονται με τη ζωή που ζούμε και έχουν τη διάθεση να καλέσουν για να την αλλάξουμε, και αυτό θα εκφραστεί και στο ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης, που ήταν και θα παραμείνει στο πλευρό των δημοτών και θα παλέψει όπως πάντα να ανατραπεί αυτή η πολιτική που γεννά φτώχεια και ανεργία. Καλούμε λοιπόν να συμπορευτείτε μαζί μας, να δυναμώσουμε το κουκουέ παντού. Σας μιλάμε καθαρά και σταρά. Γυρίστε την πλάτη σε αυτούς με τα βαθιά και τα κούφια λόγια που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές. Και βέβαια τελειώνοντας, οφείλω να πω ότι είναι μεγάλη η τιμή, αλλά πολύ μεγάλο και το βάρος που έχει πέσει στις πλάτες μου, για την τιμή που έκανε στο πρόσωπό μου για δεύτερη τετραετία, για τρίτη τετραετία, το κόμμα μου να με θέτει επικεφαλής του ψηφοδέλτιου της Δημοτικής Παράταξης της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Θήρας. Σε αυτό το σημείο να δώσουμε και το λόγο για δύο κουβέντες στον Περιφερειακό Σύμβουλο Βαγγέλη Σιγκάλα να μας μεταφέρει την εμπειρία του από την περιφέρεια του Βαγγέλη. Όχι να μεταφέρω την εμπειρία, γιατί η εμπειρία είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα πρέπει να μιλάς με κάποια περόνια. Χαρακτηριστικά όμως θέλω να στηρίξω αυτά που υπόθηκαν από τον σύντροφο του Κουνιαδάκη και την συντρόφισσα του Μαρία και που πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εδώ μέσα έχετε και έχετε σίγουρα αυτό το προβληματισμό, γιατί τόσο πολύ επιμένουμε να δυναμώσει το κουκουέ παντού. Κοιτάξτε, η λαϊκή συσπήρωση και στο Δήμο και στην Περιφέρεια κρατήθηκε ψηλά. Το κατορθώσαμε με θετικά αποτελέσματα. Η μοναδική δύναμη που μας εμψύχωσε και μας κράτησε ψηλά είναι το ΚΚΕ, είναι το κόμμα που πραγματικά διαπαιδαγωγεί όλους εμάς να στεκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, δίπλα στον άνεργο, δίπλα στον αυτοαπασχολούμενο, χωρίς να παρηγορούμε. Και αυτό θα κάνουμε και το επόμενο διάστημα. Το πρωί είχαμε πάει στο λιμεναρχείο με τον σύντροφο Γιάννη και με τη σύντροφο του Μαρία και μιλήσαμε με τους εργαζόμενους στο λιμεναρχείο. Μπήκανε διάφορα δικαιολογημένα σαν εργαζόμενοι ότι εδώ στη Σαντορίνη είναι πολύ δύσκολο για έναν εργαζόμενο να βιοποριστεί και μάλιστα όταν είναι και η οικογένειά της. Και τους βάλαμε αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα που χρησιμοποίησε η Μαρία, που είναι γεγονός. Σε αυτά τα λεγόμενα αναπτυξιακά συνέδρια του Τσίπρα είχαν το θράσος, η Μαρία είπε, η ξενοδόχη, εμείς λέμε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, να κάνει πρόταση στην κυβέρνηση να χρηματοδοτηθούν οι μεγαλοξενοδόχοι για να κάνουν αλυσίδα ξενοδοχεία στο εξωτερικό. Αυτό το γεγονός δεν το κατήγγειλε καμία παράταξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο εκτός από εμάς. Ερχόμαστε και λέμε το πολύ απλό παραδειγματάκι. Λέμε ότι μεγάλη επιτυχία στο τουριστικό προϊόν. Διπλασιάσαμε τα έσοδά μας και διπλασιάσαμε τον κόσμο στον τουρισμό. Ναι, έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν είχαμε μια πίτα τέτοια του τουρισμού, τώρα με την επιτυχία αυτή και με τον κόσμο που ήρθε, μεγάλωσε.
και το λέμε στον κόσμο ότι αυτή την πολιτική προσπαθούμε να ανατρέψουμε και θα την ανατρέψουμε. Να γιατί λέμε ότι είναι μεγάλη και πολύ σπουδαία η παρουσία σας και εδώ σήμερα, αλλά και στα ψηφοδέλτια και το επόμενο διάστημα που θα δώσουμε τη μάχη μαζί. Αναφέρθηκε πολύ σωστά στην τοποθέτηση και του σύντροφου του Γιάννη και της Μαρίας, έτσι, το ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες είναι μέσα σε ένα συγκεκριμένο καλούπι. Αυτά τα παραμύθια που μας λέγανε, εδώ βλέπω και ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί και με την παλαιότερα με την αυτοδιοίκηση και στην κοινότητα του Καμαριού, έτσι, που λέγανε ότι θα γίνει τώρα ο Δήμος, θα γίνει μεγάλος Δήμος, θα έχει αυτοτέλεια. Ποια αυτοτέλεια, καμία αυτοτέλεια. Ας έρθει σήμερα οπωσδήποτε δήμαρχος, οπωσδήποτε δημοτικός σύμβουλος να μας πει, μπορεί να κάνει δημοτικό ή δημοτικό προϋπολογισμό, να συντάξει δημοτικό προϋπολογισμό χωρίς τις υποδείξεις του Υπουργείου. Έρχεται το Υπουργείο και σου λέει, μας τώρα, εδώ μέσα θα κινηθείς, μην πας παρά έξω, έχει το κοφτήρι, όπως το λέει, το κόφτη το παρατηρητήριο και καταλογίζει και ευθύνες στους δημάρχους, στο Δημοτικό Συμβούλιο, εάν σε περίπτωση λίγο να ξοδρομήσουν. Άρα λοιπόν αυτά που μας λένε είναι παραμύθια. Και κοιτάξτε, να το ξεκαθαρίσουμε. Όλοι τους οι ομιλητές εδώ, οι σύντροφοι, είπαν ότι εμείς δεν κρυβόμαστε. Εμείς λέμε, αυτοί οι αντιλαϊκοί νόμοι, αυτά τα αντιλαϊκά μνημόνια, αυτοί όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι έχουν υπογραφή από κάτω που λέγεται ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και ΣΥΑ, εκτός ΚΚΕ. Πώς θα το κάνουμε αυτό, δεν θα το κρύψουμε. Δεν θα το κρύψουμε. Δεν γίνεται. Γιατί αυτή είναι και η αλήθεια. Είναι η αλήθεια, πώς θα το κάνουμε. Σήμερα λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε. Να κλείσω και με αυτό το παραδείγμα, το οποίο είναι φοβερό και ίσως και ο σύντροφος ο Γιάννης να τα πει πρώτη φορά. Πριν 4 χρόνια πέρα στη Ρόδο, στην αυαρχίδα του τουρισμού, Ρόδο, στην αυαρχίδα του τουρισμού, πνιγήκανε τον χειμώνα 4 άτομα. Και όταν λοιπόν εμείς λέμε, πρέπει τα νησιά μας να οχυρωτούνε και να μπορούν να απαντήσουν την οποιαδήποτε καταστροφή από σεισμούς, από πυρκαγιές, από γενικότερα δηλαδή αυτή η φυσική καταστροφή, πλημμύρες, μας θεωρούν και μας χλεβάζουν. Ότι εμείς δεν κοιτάζουμε το εφικτό. Είμαστε ανέφικτοι. Είμαστε ανέφικτοι, δεν βλέπουμε την πραγματικότητα. Σήμερα εδώ στο νησί μας, ζούμε μια πραγματικότητα, το είπε πάλι η Μαρία. Με τις πλημμύρες και με αυτές τις καταστροφές που έχει κάνει στο αεροδρόμιο από την μορεινή πλευρά. Και ευτυχώς που μέχρι σήμερα δεν έχουμε θύματα. Και όλοι τους σφυρίζουν ανάποδα. Ανάποδα. Έλεος. Και να κλείσω με αυτό. Τα ζητήματα του Αιγαίου που έβαλε ο σύντροφος Ναύαρχος και τον ελέγω έτσι γιατί ακριβώς το κόμμα έκανε αυτή την επιλογή στο Αιγαίο να μας στείλει αυτό το στέλεχος εδώ, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Όλες οι παρατάξεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο κάνουν μούκα, δεν μιλάνε καθόλου. Οι μόνοι που τους βάζουμε και τους ξαναβάζουμε το ζήτημα και δείτε τι θα γίνει, είμαι τους βομβαρδισμούς στη Συρία. Ούτε αυτό το απλό πράγμα, το ότι ξεκίνησαν ένα πρωινό και βομβαρδίσαν τη Συρία και σκοτώσαν τα παιδιά, δεν είχαν τη δύναμη να βάλουν ένα ψήφιμο καταδίκηση. Αυτοί οι σύντροφοι και φίλοι είναι οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Τώρα, αν σας κρύβονται και σας πέφτουν τον παπά ότι αυτή είναι ακομμάτιστη, ότι αυτή είναι αυτοδιοικητική, πιστεύετε τους για άλλη μια φορά. Έχουμε βγάλει συμπεράσματα. Εμείς υποσχόμαστε για άλλη μια φορά ότι θα είμαστε στην πρώτη γραμμή και σας καλούμε πραγματικά να βάλετε χέρι και πλάτες και όπως είπα και στα παιδιά πάνω του Λιμεναρχείου, λέω ακούσαμε τα παράπονά σας. Να
μου επιτρέψετε να πω κι εγώ ένα παράπονο. Γιατί στο Περιφερειακό Συμβούλιο να είναι δύο άτομα, μιλάμε για τη σημερινή σύνθεση, η συντρόφισσα η Μαρία Χατζηγιάννη από τη Ρόδο και ο Βαγγέλης ο Σιγάλης και να μην είναι άλλοι 15. Ποιον θα ενοχλούσε. Γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι μόνο μία Δημοτική Σύμβουλος η Μαρία και να μην είναι 4, να μην είναι 5. Αυτό το παράπονο στους εργαζόμενους. Και είναι πολύ καθαρό. Εμείς το λέμε στους εργαζόμενους ανοιχτά. Αυτοί οι άνθρωποι σας κάνουν το λόγο, αν είστε το λάθος μια ώρα, αρχίτε και βάλτε τους μέσα. Μα βρίστε τους. Στηρίχτε το κουκουέ παντού. Γιατί θα έχουμε και ευρωεκλογές. Θα έχουμε και ενδεχομένως και βουλευτικές. Και φυσικά τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εκπλήρωσης. Είναι πολύ απλό. Είμαστε αδικαιολόγητοι και είναι αδικαιολόγητος πλέον από εδώ και στο εξής οποιοσδήποτε εργαζόμενος να λέει ότι εγώ δεν το ξέρω. Ή εμένα με γελάσαν. Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, μας έχουν γελάσει πάρα πολλές φορές. Σήμερα έχουμε